Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε φίλοι μου. Απόψε έχω την τιμή να σας παρουσιάσω απευθείας από το New Village Grand Hall την απονομή των βραβείων Oscar της παρέας μας. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας γνωρίσω τους συντελεστές της βραδιάς και μέλη της κριτικής μας επιτροπής. Να τους ευχαριστήσουμε όλους για τη γενναιόδορη προσφορά τους σε υλικό. Αυτή τους η προσφορά έκανε εφικτή τη διενέργεια αυτών των εκδηλώσεων. Όπως και εμείς έτσι και όλοι αυτοί οι φίλοι το βίντεο της απόψινής βραδιάς θα έχουν τη δυνατότητα να το παρουσιάσουν στο μέλλον και στα εγγόνια τους. Άρα η παρουσίασή τους θα γίνει με έναν τρόπο ιδιαίτερο και ζητάμε από τα εγγόνια τους να γυρίσουν να τους κοιτάξουν και να δουν πόσο η εικόνα που θα δουν την ημέρα που βλέπουν το βίντεο μοιάζει με αυτή που παρουσιάζουμε απόψε. Η φίλη μας η Χάιδο. Η Vivian μας. Η Κικίτσα. Η Όλγα. Ο Μάκος μας. Ο πρόεδρος μας ο Κώστας. Ο Χριστάκης. Ο Κωστάκης. Ο αγαπημένος μας Θανάσης. Ο Δημήτρης μας. Και ο Γιαννάκης μας. Είναι ώρα λοιπόν να ξεκινήσουμε με τις κατηγορίες, τις υποψηφιότητες και βέβαια τους νικητές μας. Καλή μας διασκέδαση! Στην πρώτη κατηγορία ταινία μικρού μήκους νικήτρια ήταν η ταινία με τίτλο «Επαναστατημένα νιάτα». Ας την απολαύσουμε! Ανώμαλοι όλοι, κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα. Μια όμορφη παρέα δεν μπορεί παρά να είναι γεμάτη με κορίτσια θεές και εξίσου πανέμορφα αγόρια. Έτσι περνάμε στην κατηγορία καλύτερη παρουσία ζευγαριού. Οι υποψηφιότητες εδώ ήταν απίστευτα πολλές. Ας μη μακρηγορώ άλλο και ας δούμε όλες αυτές τις όμορφες παρουσίες. Γιούρτας του good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long lost life has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The soft of you leaves me weak. There are no words left to speak. So if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.
Είναι το πιο φωτογραφημένο αγόρι σε ζευγάρι. Είναι ο καλύτερος, είναι μοναδικός, κλέβει πάντα την παράσταση. Απολαύστε τις υπέροχες στιγμές που μας πρόσφερε και αυτός και τα κορίτσια που είχαν την τύχη να φωτογραφηθούν μαζί του. Νεράιδες βγαίνουν και χορεύουν στη στεριά. Από τότε που τριγυρίζουν στα λιμάνια όμορφα παλικάρια. Μη με κοιτάς έτσι στα μάτια, ζαλίζομαι. Έχει άλλο γιο τόσο έξυπνο η μάνα σου? Όχι. Να. Κι εγώ είμαι μοναχογιός. Μοναχογιός. Θα είσαι και καλομαθημένος, ε. Ναι. Μ' αρέσουν τα όμορφα κορίτσια. Η ντάπες παλικάρι μου. Σε αυτή την κατηγορία δεν υπάρχουν υποψηφιότητες και νικητής. Απλά θα θυμηθούμε αγαπημένες στιγμές από μεγάλους αγώνες της αγαπημένης μας ομάδας του αθλητικού ομίλου Νεοχωρίου. Και ξεκινάμε με τον Μάκο στην περίφημη φωτογραφία, ένα σουτ τηλεφώνημα σε περιγραφή Μανώλη Μαυρομάτη και όχι μόνο. Ένα σουτ τηλεφώνημα. Το σουτ δηλαδή που ο τερματοφύλακας πρέπει να το περιμένει, γιατί ο παίκτης που το κάνει του έχει προηγουμένως τηλεφωνήσει. Μπράβο αγόρι μου! Μπράβο λεβέντη μου! Δεν μου λες για ποιο θέλει αυτά. Γι' αυτό που έχει τώρα την μπάλα στα πόδια του. Μπράβο παιδί μου! Μπράβο ήρωα! Μπράβο Καραϊσκάκη! Δεν μου λες εμείς ο Καραϊσκάκης στο ποδόσφαιρο. Μπράβο λεωτάρι μου! Πούλα μου θα δεις κρέας! Δεν μου λες. Κρέας έγινε το λιοντάρι και ο Καραϊσκάκης. Στην συνέχεια θα απολαύσουμε μια επικοινωνία του Προέδρου με τον προπονητή της ομάδας μας. Έχει καλό ποδόσφαιρο. Τρέχουμε τώρα, τρέχουμε τώρα. Τι σύστημα θα παίξουμε όλους αυτούς, ρε Πρόεδρε? Πούλμαν. Το είχα παίξει πριν 10 χρόνια. Νίκας Μανίκας, Λιάς Καραμπαλίκας, Γενικολιάς Βουρδουμπάς Κεντρικόπουλος και μπροστά μόνος του ο Νίκονας. Ω, πάρε μεγάλε. Αλλά... Η επόμενη φωτογραφία κρύβει μια αποκάλυψη. Θα μάθουμε τι ακριβώς είπε στους παίκτες ο General Manager Αντώνης Ιμανόλο πριν την ιστορική νίκη της ομάδας μας στον πρώτο της επίσημο αγώνα της εναντίον της Θύελλας Καρπενησίου. Θέλω να πιστέψετε στον εαυτό σας. Ναι, ότι μπορείτε. Αρκεί να το πιστέψετε. Αρκεί να το θέλετε. Αρκεί να το ονειρευτείτε. Και σήμερα θα το κάνετε. Θέλω να το ονειρευτείτε. Θέλω να το ονειρευτούμε μαζί. Θέλω μαζί να το κάνουμε. Θέλω να πάω να το κάνουμε. Μην το διστάσετε άλλο. Μην κάτι δείτε, δεν χρειάζεται. Πάμε να το κάνουμε. Γίνεται. Πιστέψτε στον εαυτό σας. Μπορείτε να το κάνετε. Μπορείτε να το κάνετε. Αχ, να μπορούσα να το κάνω κι εγώ αυτό. Αχ, να το έκανα κι εγώ αυτό. Αχ, να το έπανα κι εγώ απόφαση. Εκατοντάδες άλλοι τρέχουν και το κάνουνε. Πάμε όλοι μαζί να το κάνουμε, παιδιά. Δεν είχαν όμως όλοι οι αγώνες ευτυχή κατάληξη. Υπήρξαν και ήττες που ο αθλητικός όμιλος Νεοχωρίου τις αντιμετώπιζε πάντα ψύχρεμα. Για να καταλάβουμε τον ψύχρεμο τρόπο διαχείρισης μιας βαριάς ήττας από την ομάδα της Αράχοβας, σας ακούσουμε την συνέντευξη τύπου του προπονητή μας Δημήτρη μετά από αυτόν τον αγώνα. Και αυτά τα οποία γράφτηκαν στην εφημερίδα... Σε τούτε κατσάτε. Shit. Τι. Είναι μαλακία. Είναι μαλακία. 100% μαλακία. Είναι 100%, πρέπει να το πω, με συγχωρείτε. Είναι 100% μαλακίες. I want my players play with balls. And with darts. This I speak with my players. Αλλά θέλω να παίζουν με καρδιά. I have a diploma for manager. Έχω δίπλωμα προπονητή. And sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Καμιά φορά είναι καλό, καμιά φορά είναι κακό. Greek is difficult for me. Και μετά από δύο εβδομάδες δεν είδα την εφημερίδα. Everyday μαλακία. Everyday μαλακία. Στην επόμενη κατηγορία θα γνωρίσετε τους νικητές του Greek Next Top Model. Όλοι τους με δυνατές φωτογραφίες. Η μια καλύτερη από την άλλη. Από την πρώτη μας φωτογραφία που έχει γκώθηκ αναφορές θα ξεχωρίσουμε την συμμετοχή του Κώστα. Παρατηρήστε πόσο απόλυτα δοσμένος είναι στο ρόλο του. Δείτε τη λεπτομέρεια στο άγγιγμα του φυτού. Αλλά κυρίως παρακολουθήστε το βλέμμα του. Φαίνεται άδειο κενό, αλλά αυτή η προσέγγιση είναι εντελώς λάθος.
Πού βόσκεις, βρε! Δεν ακούς που σε φωνάζω! Ε! Ξελαριάστηκα! Στην επόμενη φωτογραφία η συμμετοχή του Χρήστου με στιλιστική αναφορά σε Μάρλον Μπράντο. Κύριε Αυγερινέ! Κύριε Μάρλον Μπράντο! Κύριε Αυγερινέ! Κύριε Μάρλον Μπράντο! Πόσες γυναίκες περιμένουν να σε σφίξουν στην αγκαλιά τους στην Αθήνα! Πέντε! Στην επόμενη φωτογραφία το φημισμένο μοντέλο Κώστας που κάνει διεθνή καριέρα σε μια απίστευτη λήψη σαν Αυγερινός. Το απίστευτο την ημέρα της φωτογράφησης είναι ότι διακόπηκε αρκετές φορές όταν θαυμάστριες του Κώστα αντελήφθησαν την παρουσία του στο λιμάνι του Αγίου Κωνσταντίνου. Λίτσα, κοίτα εκεί, ο Αυγερινός! Κορυγάκια, ο Αυγερινός, Σιγά μουσάρες, φευγάτε για θα πάρω πέτρα, πίσω τρελές! Τι λινάπτε, είσαστε υπεύθυνοι για τη σωματική μου ακεραιότητα, έρχονται! Η νικήτρια φωτογραφία έχει τίτλο «Άλαλα τα χείλη των ασεβών» και δεν νόμιζω ότι χρειάζεται σχολιασμό. Πω. Μέγας είσαι κύριε και θαυμαστά τα έργα σου. Τώρα τι κάνετε εκεί. Γιώργη πλησίασε. Τι να δω, πόδια. Γιώργη χάνεις. Για να στο λέω εγώ θεοφοβούμενος, στη σε μάτια μαρτία επάν. Ελάτε τώρα. Ελάτε, σας παρακαλώ. Τώρα, ελάτε. Πηγαίνετε στο γραφείο, σας παρακαλώ. Λοιπόν, τέτοιο πόδι δεν έχω ξαναδεί. Τι σου έκανα και πίνεις τσιγάρο στο τσιγάρο και είναι τα πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρφιά. Με ένα τσιγάρο σέρτικο και ένα σκοπό ζεϊμπέκικο να σε ανταμώσω ξεκινώ. Στο τσιγάρο που κρατώ στον ένα μου Θεό να μη δώσει να ξημερωθώ. Πάναψε το τσιγάρο δώσε μου φωτιά έχω μεγάλο ντέρτι μες στην καρδιά. Αυτοί είναι μόνο μερικοί στίχοι που γράφτηκαν για αυτόν. Μια κατηγορία χωρίς υποψηφιότητες με έναν νικητή αδιαμφισβήτητο. Η πρώτη υποψήφια φωτογραφία έχει τίτλο «Η ψυχεδέλεια της γραβάτας». Καλείται για την απονομή ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας. Μου ήρθε στο νου ένα ποίημα σουρεαλιστικό που λέγαμε στα παιδικά μας χρόνια, πολύ παλιά. Αραμπάδες και καρούλια, ραπανάκια και μαρούλια, μια παντόφλα στο κρεβάτι, βάσανα που έχει αγάπη, ωραία που είναι η λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία. Τόση ψυχεδέλεια. Στην επόμενη φωτογραφία η πίπα. Μια άψογη λήψη με έναν φανατικό εκείνη την εποχή καπνιστή. 40 δευτερόλεπτα και ο χρόνος αρχίζει από ρουκ, ζουκ. Κάθεσαι σε αυτή. Πολυθρόνα. Ναι. Όχι Παρασκευή. Πέμπτη. Ναι. Άλλος.
Είπα. This is a pipe. Αυτό είναι μια πίπα. Η ωραία των Αθηνών. Μια φωτογραφία εμπνευσμένη από την αγαπημένη μας Γεωργία Βασιλιάδου. Δεν μου λες κοριτσάκι μου. Δεν είμαι κοριτσάκι. Δεν μου λες μπαρμπαμπέν. Μήπως είδες ένα ζευγαράκι που ήρθε σήμερα εδώ πέρα. Δεν βλέπω τίποτα γιατί δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Δεν σε έλα εδώ. Να σε ασπαστώ, κουμπάρε μου. Με βρήκες απροετοίμαστο. Μα το θέλω. Πάρτο. Κι είσαι κι αξούριστη. Έρχεσαι σήμερα. Ο τίτλος της επόμενης φωτογραφίας είναι κλεμμένος από την Σοφία Βούλτεψη και είναι το μαλλί πως είναι. Μια στιλιστική παρέμβαση του Τρίφωνα Σαμαρά. Το μαλλί πως είναι. Πως είμαι. It's amazing. Fantastic. I'm the winner is... Και πάμε στον νικητή. Είναι ο Κωστάκης με τα αξεσουάρ του φορεμένα με ένα ιδιαίτερο στυλ. Να τον απολαύσουμε. Πώς τους πετσόκοψες έτσι, ρε μαλάκα. Πώς τους γάμισες έτσι με τα γαμισόλα, τα σκαμπό μου και τα αρχίδια μου! Στην κατηγορία καλύτερες χορευτικές κινήσεις οι υποψήφιες φωτογραφίες ήταν. Ξεκινάμε δυναμικά με την Όλγα μας. Απίστευτο στυλ. Το βλέμμα δείχνει την αποκλειστική προσήλωση στη χορογραφία. Ο Χρήστος. Μαλλί Τζον Τραβόλτα. Ντύσιμο Τζον Τραβόλτα. Κίνηση μέσα στον ρυθμό. Τέλειος. Ο Κώστας μας. Σε μια προσπάθεια να κάνει την κίνηση ο Γουρμπός. Πολύ πετυχημένη προσπάθεια. Ο Μάκος μας περνάει σε άλλο στυλ χορού. Ένα βαρύ ζεμπέκικο χορεμένο υπό την επίρρεια μούστου. Δυστυχώς εκείνο το βράδυ κατέληξε με ψήξη στο κεφάλι που ταλαιπώρησε και αυτόν και όσους κοιμούνταν μαζί του. Πάλι ο Κώστας σε μια κίνηση που αντιγράφηκε στη συνέχεια από πολλούς χορευτές. Δείτε για παράδειγμα μια αποτυχημένη προσπάθεια του Τζον Τραβόλτα να τη μιμηθεί. Μπράβο Κώστα! Βαθμός δυσκολίας απίστευτος. Συγχρονισμός τέλειος. Αποτέλεσμα που θα το ζήλευαν και τα Μπολσόι. Ο Πινκ Κώστας μας δείχνει μια άριστη εκτέλεση της εμβληματικής κίνησης του Τζον Τραβόλτα. Μετά από αυτή την εκτέλεση της κίνησης από τον Πινκ Κώστα, ο Τραβόλτα δήλωσε ότι δεν θα την ξαναεκτελέσει αφού την εκτέλεσε ο Πινκ Κώστας. Μια φωτογραφία που θυμίζει σε όλους τι σημαίνει να χορεύεις υπό τους ήχους του βιολιού του Πάνου Κολοκούρα. Τύφλα να έχει ο Καβάκος. Προσέξτε το στιβαρό κράτημα του Μάκου. Να επισημάνω την παρουσία του Ηρακλή που αλλάζει κασέτα. Τα 18 πλαστικά κυπελάκια που μάλλον περιείχαν τσίπουρο μας δείχνουν την πορεία που ακολούθησαν οι χορευτές. Τώρα βέβαια που το βλέπω με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, ο Κολοκούρας ξεκουράζεται, ο Αράχοβας ανάβει τσιγάρο, οπότε μάλλον με ξηροντάουλο χορεύει ο Χρήστος μας. Νικητής με μεγάλη διαφορά ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης μας είναι ο πρώτος και ο μοναδικός που μπορεί να χορέψει αυτή την δίσκο κίνηση που ονομάζεται τσολιά στα ανάκτορα ή αλλιώς κατάπιετο στυλιάρι. Το σώμα πάντα πρέπει να είναι σε ορθή στάση χωρίς καμία κίνηση ή κάμψη του κορμού. Το κεφάλι δεν έχει καθόλου κίνηση και θα πρέπει να κοιτάς ευθεία μπροστά. Κουνάς μόνο τα χεράκια σου στον ρυθμό του εν-δυο-εν-δυο-εν-δυο και κάπου-κάπου βαράς και ένα στο αριστερό. Μπράβο Δημήτρη, άξιος νικητής. Σε αυτή την κατηγορία ψάχνουμε την πιο εμπνευσμένη εμφάνιση ενδυματολογικά. Οι υποψηφιότητες είναι οι παρακάτω. Ο αγαπημένος μας Φώτης. Ένα αθλητικό outfit με άψογη εφαρμογή που τονίζει τις γραμμές του. Αδέσου. Να ορίστε, το έκανε στενό και δεν περνάει από την κοιλιά. Σούζη, έφαγες. Σούζη, έφαγες και ας τη συζήτηση. Ας, σου λέω Πελαγία πως κάνω δίαιτα. Άσε, τρως. Σούζη, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως. Στη ζωή του άντρα μου. Άπα, σε βλέπω χείρα, ας τη συζήτηση. Στην επόμενη φωτογραφία ο Χρήστος σε μια εμφάνιση συγκλονιστική. Δηλαδή συγκλώ, δηλαδή fireworks, δηλαδή τα σπάει. Να το σπουστώ βλέμμα της Θάνας. Στούκα στην κάμερα. Θα γίνει χαμός, θα γίνει. Στούκα στην κάμερα. Είναι συγκλό. Συγκλό all the way. Ο Κώστας με μια δημιουργία του οίκου Giorgio Armani. Η φωτογραφία είναι από την εμφάνιση του στο Greece Next Top Model.
Δυστυχώς αυτή του η εξαιρετική εμφάνιση δεν έτυχε καλής αποδοχής από την Κρητή Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Και εγώ κάνω βάρη. Τα κάνω και εγώ. Το ποδόσφαιρο. Έπαιζα και εγώ ποδόσφαιρο μικρή. Τα γονατάκια σου, γιατί είναι λίγο ταλαιπωρημένα. Εγώ μεγάλωσα με ένα σπρέι για τα σημάδια, γιατί έπαιζα ποδόσφαιρο στην ομάδα του δημοτικού μου σχολείου. Εγώ είμαι πολύ καλή στις τούμπες, να ξέρεις. Κάνω και εγώ, οπότε από μένα είναι όχι. Και δεν τα έχω κάνει μόνο τις μαλακισμένες, κάθε εδώ στο πιάνο. Δεν καταλαβαίνω την έκρηξή σου. Μια φωτογραφία έπος. Ο πρίγκιπς Κωνσταντίνος, υιός του Γεωργίου του Πρώτου και της Κούλας της Μεγάλης, σε μια συγκονιστική εμφάνιση. Ως γνωστόν, το βασιλικό ζεύγος κρατήθηκε φυλακισμένο και στάλθηκε εξορία. Η γέννηση του πρίγκιπα Κωνσταντίνου έγινε στην εξορία. Κύριε Κλέρκε, να τηλεγράφημα. Μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν. Πότε πάθαμε. Τι συμβαίνει. Καταστροφή. Ο πρίγκιπς δεν έρχεται. Αποφάσισε να πάει στην Κιανή αυτή. Πότε πατήσαμε. Δεν ήσασταν οι μόνοι που πολεμήσατε. Λοιπόν, εγώ ήμουν πολιτικός κρατούμενος 6 μηνών από τη Χούντα. Λοιπόν, και έζησα τα πρώτα. Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε, κύριε. Γιατί γελάτε. Και πέρασα τα πρώτα 6 χρόνια της ζωής μου στην εξορία. Παρακαλώ, παρακαλώ. Μια σαλοπέτα ντένιμ φορεμένη εξαιρετικά από το μικρό μας Κωστάκι. Πάντα ξεχωριστό στο στυλ, αλλά αυτή τη φορά η δημιουργία της παπαδιάς και η εφαρμογή του ρούχου στον Κωστάκι έκανε ακόμα και την Βίκυ Καγιά να υποκληθεί. Όταν φοράτε ντένιμ το βράδυ, δεν χρειάζεται ντε και σόνι να είναι παντελόνι, ντένιμ τζάκετ, φουστίτσα, ακόμη και βερμούδα. Επιλέξτε ένα ντένιμ σεμιζιέ με μια πολύ ωραία ζώνη σε ένα μήκος που σας κολακεύει και από κάτω σετάρετε το με μια μπότα over the knee, η οποία δεν χρειάζεται να είναι απαραίτητα μαύρη. Μπορεί να είναι beige nude, μπορεί να είναι bordeaux, μπορεί να είναι mauve, μπορεί να έχει ένα χρώμα το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ ωραία με το ντένιμ και είναι σύγχρονη. Φυσικά και μπορείτε να βάλετε την αγαπημένη σας βόβα, το αγαπημένο σας ankle boot με πολύ χοτακούνι, εάν αυτό επιθυμείτε. Στην επόμενη υποψηφιότητα, ο Βασίλης, φορώντας ένα all white outfit στο ρόλο του Γιακουμί που κάνει την Τζέλα Δελαφράγκα, να παραμιλάει. Να σου προσφέρω κάτι. Ένα σκάτς. Εβάνε μου ένα. Εκτός από τον μπουζούκι, τι άλλη δουλειά κάνεις, Γιακουμί? Στα μπετά, στα τούβλα, στο ντόρνο, στο καλούπομα. Γι' αυτό έχει τόσο λαξεμένο κορμί. Μερσί, κυρία Δελαφράγκα. Όχι, κυρία Δελαφράγκα. Τζέλα. Φεύγεις? Ναι, γιατί έχουμε και τα πανοσηκώματα στην οικοδομία αύριο πρωί. Άντε, γεια. Γεια. Θα περιμένω τηλεφώνημά σου. Στην επόμενη φωτογραφία, το μοντέλο Κώστας φοράει μια δημιουργία της Adidas γραμμένη ειδικά για αυτόν. Το μοντέλο Mercedes, όπως είναι το καλλιτεχνικό του όνομα, με αυτή του την εμφάνιση έκανε θράψη στον γυναικείο πληθυσμό. Α, τα πουλάκια μου! Ελάτε, ελάτε! Δράση τώρα, Κώστα, δράση! Τώρα! Αργείς! Σκάλωσε το φερμουάρ! Το φερμουάρ, δεν φοράς παντελόνι! Γι' αυτό δεν βρίσκω το φερμουάρ! Κοστίζει το φιλ, τελείωνε, κοστίζει! Και φτάσαμε στην κατηγορία ταινία μεγάλου μήκους. Νικήτρια είναι η απίστευτη ταινία που έχει αφήσει εποχή με τίτλο «Με κυνηγούν τα αδέρφια σου». Και τώρα, ποιο τραγουδάκι θέλετε να σας πούμε? Με κυνηγούν τα αδέρφια σου. Περασμένες μου αγάπες. Με κυνηγούν τα αδέρφια σου. Περασμένες μου αγάπες. Σιγάρε, κύριε, μας τσικούπανες. Με κυνηγούν τα αδέρφια σου. Κάτσε κάτω να βλέπουμε. Περασμένες μου αγάπες. Περασμένες μου αγάπες. Ωραία, ωραία. Με κυνηγούν τα αδέρφια σου. Μπράβο! Thank you.
σου και όλη η δική σου. Με κυνηγά κι η μάνα σου που μπλεχτικά μαζί σου. Είμαι παιδάκι ψηφτικό κι εγώ θα καθαρίσω και μη χαλά στα κέφια σου θα πω μέσα στα αδέρφια σου εδώ να τους μιλήσω και μη χαλά στα κέφια σου θα πω μέσα στα αδέρφια σου εγώ να τους μιλήσω. Και ας τους να χτυπιούνται και δεν χωρίζουνε πολλά καρδιές που αγαπιούνται. Είμαι παιδάκι ψηφτικό και εγώ θα καθαρίσω και μη χαλά στα κέφια σου θα έρθω μέσα στα αδέρφια σου εγώ να τους μιλήσω και μη χαλά στα αδέρφια σου θα έρθω μέσα στα αδέρφια σου εγώ να τους μιλήσω. Κυνηγούν τα αδέρφια σου, μα εγώ δεν τους φοβάμαι. Και λόγο δε θα δώσουμε, τι κάνουμε που πάμε. Είμαι παιδάκι ψηφτικό και εγώ θα καθαρίσω. Εμεί χαλά στα κέφια σου θα φω μέσα στα αδέρφια σου εγώ να τους μιλήσω και μη χαλά στα κέφια σου θα έρθω μέσα στα αδέρφια σου εγώ να τους μιλήσω. Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα είμαστε. Και φτάσαμε στην τελευταία μας κατηγορία που είναι η καλύτερη φωτογραφία. Υποψήφιες για αυτή την κατηγορία ήταν οι παρακάτω φωτογραφίες. Ξεκινάμε με τη φωτογραφία που έχει τίτλο «Τάκου τάκου» με την Βίβια και τον Χρήστο. Τάκου τάκου, ο αργάλιος μου, τάκου και έχει το καλός μου. Επόμενη φωτογραφία, ένα έργο τέχνης που έχει τίτλο «Οι μνηστήρες της Μπίλιος». Πολλοί λιβέντες του χωριού παίζουν με τις κουπέλες. Τους λέγουν ερωτόλογα για να τις ξυλουβιάσουν. Εγώ δεν είμαι από αυτούς. Εγώ είμαι Τίμιος Μπίλιου. Μην έχεις πονηρό σκοπό. Όχι, ποτέ γλυκιά μου. Είναι η αγάπη μου αγνή, σαν του βουνού το χιόνι. Καθάρια σαν τα κρύα νερά που τρέχουν στην πηγούλα. Η επόμενη φωτογραφία έχει τίτλο «Η τσουλήθρα των φίλων». Μια ιδιαίτερη δημιουργία μοντέρνα σύλληψης. Ετουρκόγυφτη, εσείς οι από πάνω λέω! Προσέχετε τους από κάτω! Μια δυναμική φωτογραφία στη συνέχεια με πρωταγωνιστή τον Χρήστο Νίκη Λάουντα Σουμάχερ με τίτλο «Πρώτος». Δεν μου λες παιδί μου, αφού δεν τρέχει άλλος για να τον ξεπεράσουμε, γιατί τρέχεις έτσι, πες. Τι είπες? Μωρέ, γιατί τρέχεις? Αφού δεν είναι άλλοι πρώτοι, εμείς θα έρθουμε οπωσδήποτε πρώτοι. Πρέπει να κάνουμε καλό χρόνο! Δείξα μου το χρονόμετρο. Βρε το χρονόμετρο και κοίτα μπροστά σου. Δείξα μου το χρονόμετρο. Κοίτα τον, ένα μωρέ, πάρ' το χρονόμετρο. Πάρ' το κι αν βρεθούμε σε καμία ρεματιά, κοίτα να δεις τι ώρα ήταν. Μια εξίσου δυναμική φωτογραφία πάλι με πρωταγωνιστή τον Χρήστο με τίτλο «Καβάλα παν στην εκκλησιά, καβάλα προσκυνάνε».
Μια έμπνευση του Λεβέντη Χρήστου μας από τους στίχους του δημοτικού μας τραγουδιού του Κατσαντώνη Βαστάτε Τούρκη Τάλογα, λίγου να ξανασάνω να χαιρετήσω τα βουνά και τις ψηλές ραχούλες, να χαιρετήσω τις πλαγιές, τις δροσερές βρυσούλες. Η επόμενη φωτογραφία μας δείχνει την ομορφιά της φύσης. Το τίτλος της έχει δρόμο για την κορφή, αλλά σαν φτάσεις θα το χαρείς. Μπράβο ρε, darling, που να σου... Έμα τι έλα, darling, τι έλα, darling, σιγά, κορυβά της, τράβα ρε! Έλα! Αυτό είναι! Έλα, darling! Πού θα μ' ανεβάσει! Ας σου βγάλω την καλύτερη φωτογραφία! Μου βγάλεις τάντερα εσύ στο τέλος! Η φωτογραφία που βλέπετε είναι ένα ύμνο στην ελληνική λεβεντιά. Τίτλος της «Ο χορός πριν τη μάχη». Οι λεβέντες μας έχοντας σίγουρη τη νίκη στη μάχη που θα ακολουθούσε γιορτάζουν προκαταβολικά. Πίσω μου, αχ, πίσω μου, έρχονται οι Τούρκοι! Ηρέμησε, ωραία γυναίκα, ηρέμησε! Και κι αν έρχονται, φοβούνται οι αντριωμένοι! Είναι δύο-τρεις, να πάρω το γιαταγάνι μου! Όχι, είναι παραπάνω! Μην είναι 10 να πάρω την πιστόλα μου! Όχι, είναι παραπάνω! Μην είναι 100 να πάρω το καρδιοφίλι μου, ρε! Όχι, είναι παραπάνω! Είναι 1000 να πάρω το κανόνι μου! Όχι, είναι πολύ παραπάνω! Είναι 1000 να πάρουμε τον πούλο! Αμάν! Και τώρα η Όλγα και ο Βασίλης σε μια εξαιρετική απόδοση σκηνής από την αγαπημένη ταινία Top Gun. Τη Χάρλι την υποδύεται με μεγάλη επιτυχία η Όλγα φορώντας τα γυαλιά του Βασίλη και τον Μαβερικ τον υποδύεται ο ασυναγώνιστος Βασίλης. Την ποεμική αυτή μεταμοντέρνα απόδοση της σκηνής χάραξε νέους δρόμους στην εποχή που οι δομικές διαδικασίες λειτουργούσαν ανασταλτικά μέσα στον χώρο της μεταμοντέρνας τέχνης. Αυτή η μεταστοιχίωση της τέχνης σε έκφραση δημιουργίας μας οδηγεί σε νέα πολιτισμικά μονοπάτια. Βρε τι είπα πάλι η κουλτουριάρα. Ένα ιστορικό ζευγάρι στο χορό. Η έμορφη Ευδοκία και ο Λεβέντης Μάκος. Μια φωτογραφία γεμάτη μνήμες. Δεν περπατάς σωστά. Θες να σου πω και κάτι άλλο. Πάρε το μάτι σου από εκεί γιατί σε βλέπω να σπάς τα μούτρα σου. Αυτό είναι αλλιώτικο φρούτο, δεν ξέρεις να το φας. Σου την έχει δώσει άσχημα κι αλίμονό μας. Μαύρες μέρες σε περιμένουνε. Θυμήσου το αυτό. Αυτό το κορίτσι θα σε κάνει να βογγίξεις. Είναι από άλλο ανέκδοτο. Έχει μεγάλο φόρο πολυτελείας. Αυτή μέχρι μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις. Να μου το θυμηθείς. Φτάσαμε στο τέλος και είναι ώρα για την απονομή του βραβείου στην καλύτερη φωτογραφία. Είναι μια φωτογραφία που έχει αφήσει εποχή. Πριν σας την αποκαλύψουμε, ας δούμε μερικές μόνο ερμηνείες που βασίστηκαν πάνω σε αυτή τη φωτογραφία. Ε, δεν μιλάς. Κλαις. Μετά τον υπέροχο Βασιλάκη Καΐλα, ας δούμε μια άλλη ερμηνεία που έχει βασιστεί στα αισθήματα που αποπνέει αυτή η φωτογραφία. Μαζί μας και ο Νίκος Ξανθόπουλος. Αντίο Νίκο. Φίλησέ μου την Κετούλα και τη θεία. Και όταν βγω, πες της να μου έχει έτοιμους τους δολμάδες. Μου τους χρωστάει. Οι νικητές μας λοιπόν, ο Γιωργάκης και ο Θανασάκης σε μια φωτογραφία σκέτο έργο τέχνης. Ένας πίνακας ζωγραφικής. Αποκλειστικές πληροφορίες από τον φωτογράφο μας λένε ότι δεν χρειάστηκε παραπάνω από ένα κλικ για αυτή τη λήψη. Τι να πρωτοθαυμάσεις. Την απίστευτη στιλιστική ούντρα παρέμβαση της κυρά Γιαννούλας. Τις απίστευτες γραμμές του Θανασάκη. Αυτή την περίφημη στάση τελικό σίγμα. Την απίστευτη πληρότητα που δίνει στη φωτογραφία ο Γιωργάκης χρησιμοποιώντας όλο τον όγκο συγκεκριμένου μέλους του σώματός του. Ευχαριστούμε και τους δύο για αυτό που μας προσφέρει αυτή η φωτογραφία. Σας αγαπάμε και τους δύο. Σε περίμενα. Αυτό ήρθα. Γιατί μου το κρύψες. Εγώ σου άνοιξα την καρδιά μου, στα είπα όλα. Δεν έβαλα με το νου ότι μπορεί να μου λήγες ψέματα. Γιατί με κορόιδεψες λοιπόν. Δεν είσαι άδικος, Ανδρέα. Το κορίτσι που το λένε μου έκανε... ταξίδι.
Ορίστε, παιδί μου. Κάποιος χτυπάει την πόρτα. Ποιος είναι? Εγώ χτυπώ την πόρτα σου. Κατάλαβα τι άξιζες κι ήρθα μετανιωμένη. Κατάλαβα τι άξιζες κι ήρθα μετανιωμένη. Τώρα που ξαναγυρίζες, εγώ έχω παντρευτεί. Έχασα τη γυναίκα μου και μ' άφησε παιδί. Και μ' άφησε παιδί. Αυτή τη στιγμή συνδεόμαστε με Καλαμάτα, όπου ο Θανασάκης εκπροσωπώντας και τον Γιωργάκη θέλει να απευθύνει ένα ευχαριστώ για την τιμή που τους έγινε. Θανασάκη, σε ακούμε. Ευχαριστώ το εργοστάσιο για την τιμή που μου κάνει για όλο αυτό το ταβατούρι. Και για τη θέση που μου δίνει. Τη δέχομαι όχι τόσο γιατί έδωσα και έφαγα μερικές γροθιές, δεν βαριέσαι. Αλλά γιατί 4 ολόκληρα χρόνια κάτσα στη σχολή, μήπως μπορέσω να δω κι εγώ μια καλύτερη μέρα. Όχι τόσο για μένα, για τη φουκαριάρα, τη μάνα μου. Δυστυχώς όλα τα ωραία έχουν και ένα τέλος. Ευτυχώς υπάρχουν και εξαιρέσεις και μια από αυτές είναι η παρέα μας. Σας ευχαριστούμε όλους και ευχόμαστε καλή συνέχεια στην τρέλα.